Ο Εκπαιδευτικός και Πολιτιστικός Σύνδεσμος Σύμβρου διοργανώνει τη διαπολιτισμική οικαστική έκθεση με τίτλο «Τουρξέλ, η τέχνη στην επικοινωνία», με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων, της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, του Συλλόγου Ιμβρίου Αθηνών, της Ιμβριακής Ένωσης Μακεδονίας Θράκης και του Προξενείου της Ελλάδας στη Σμύρνη. 50 καλλιτέχνες, οικαστικοί δημιουργοί, δημιουργούν με όχημα την τέχνη τους, μια γέφυρα που ενώνει την Αθήνα με τη Θεσσαλονίκη, τη Σμύρνη, την Κωνσταντινούπολη και τέλος καταλήγει στην Ήμβρο. Αξιότιμοι εκπρόσωποι της Τουρξέλ, κυρίες και κύριοι, σεβασμιότατε. Βρισκόμαστε απόψε εδώ για να γιορτάσουμε μέσα από τον πολιτισμό την κατεξοχήν έκφρασή του, που είναι η παιδεία των νέων. Η παιδεία των νέων που εδώ και 5 χρόνια ανθεί στο νησί της Ήμου. Φέτος έχουμε τη χαρά να εκπαιδεύονται 47 παιδιά σε όλες τις βαθμίδες των εκεί ομογενειακών εκπαιδευτηρίων μας, ενώ παράλληλα έχουμε ήδη 10 αποφύτους που συνεχίζουν στα πανεπιστήμια της Ελλάδος. Στόχος βέβαια δεν είναι απλώς η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά η συνεχής και με σύγχρονους όρους μάθηση, στο πλαίσιο των προσπαθειών μας και προτεραιοτήτων του εκπαιδευτικού σώματος είναι και η ποιότητα της παιδείας. Ήδη κάποια δείγματα επιτυχίας, όπως η διάκριση σε διαγωνισμό του ΣΕΡΝ, η συμμετοχή των μαθητών μας σε συνέδρια της Τουρκίας και Ελλάδας, η επιτυχία με άλλα 6 σχολεία από ευρωπαϊκές χώρες να ενταχθούμε σε ένα διετές πρόγραμμα Εράσμους και πολλά άλλα, μας κάνουν να φιλοδοξούμε να αναβαθμίσουμε συνεχώς την παρεχόμενη εκπαίδευση. Παρ' όλα αυτά, έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε σε θεσμικό και λειτουργικό επίπεδο για τη βελτίωση των συνθηκών σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό ακριβώς επιδιώκουμε με αυτή την έκθεση, να χτίσουμε διάβλους επικοινωνίας και αλληλοκατανόησης για την υπέρβαση τέτοιων δυσκολιών. Τη διαδραστική σχέση τέχνης και επικοινωνίας θελήσαμε να αναδείξουμε σε μια πρωτότυπη έκθεση με τίτλο «Η έκθεση στην επικοινωνία, μια τολμηρή ίσως πρωτοβουλία», η οποία ωστόσο αντανακλά τις συνεχείς αναζητήσεις και το ζωηρό ενδιαφέρον της ομογένειας στην Ήμβρο, αλλά και στην πόλη για την ομορφιά της τέχνης και τη σημασία της επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων διαφορετικής προέλευσης, αλλά με κοινά σημεία αναφοράς σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται ταχύτατα γύρω μας, σε μια νέα πραγματικότητα που η επικοινωνία διαδραματίζει έναν κορυφαίο ρόλο, δίνοντας ίσως λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης περισσότερο βάρος στην απρόσωπη και έμμεση διάσταση της επικοινωνίας παρά στην άμεση, την πρόσωπο με πρόσωπο. Και εδώ έρχεται η τέχνη που επικοινωνεί τα μηνύματά της προς όλους και όλα τα γεφυρώνει, πολιτισμούς, παραδόσεις, άνθρωπου με άνθρωπο. Ο Εκπαιδευτικός και Πολιτιστικός Σύνδεσμος Ήμβρου, δεκάδες καλλιτέχνες από την Ελλάδα και την Τουρκία που προσέφεραν τα έργα τους, όλοι εκείνοι οι εθελοντές που βοήθησαν να γίνει πραγματικότητα αυτή η έκθεση προς τιμή της Τουρξέλ, ξεκινούν σήμερα εδώ από την Αθήνα την πρώτη πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης.
ένα ταξίδι πολιτισμού στο επίκεντρο του οποίου βρίσκονται η τέχνη και η επικοινωνία. Η τέχνη ως επικοινωνία, η τέχνη στην επικοινωνία. Τα έργα των ανθρώπων της τέχνης που ζουν στις δύο πλευρές του Αιγαίου επικοινωνούν τα συναισθήματα, τα όνειρα, τα μηνύματά τους προς όλους εμάς και προς όλο τον κόσμο. Ανοίγουν ένα παράθυρο στην καλύτερη αλληλογνωριμία, αποτελούν μια ορατή μαρτυρία των καρπών της συνεργασίας, οικοδομούν μια σταθερή γέφυρα επικοινωνίας. Επόμενη σταθμή αυτού του ταξιδιού θα είναι η Θεσσαλονίκη, η Σμύρνη, η Κωνσταντινούπολη και θα καταλήξει αρχές του επόμενου έτους στην Ήπειρο. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερως, επιτρέψτε μου στην προσωπική αναφορά, τον αξιότιμο Υπουργό Παιδείας κύριο Γαβρό για το συνεχές ενδιαφέρον του, ώστε να έχουμε τους αναγκαίους μετακλητούς εκπαιδευτικούς στην ώρα τους. Τον Δήμαρχο Αθηναίων κύριο Καμίνη για την παραχώρηση της αίθουσας. Τους σημαντικούς πυλώνες του εγχειρήματος, δηλαδή τους Συλλόγους Συμβρίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Ευχαριστίες θερμές στην οικογένεια Μαρτίνου για τη σημαντική δωρεά του το 2018, ώστε το λύκειό μας να έχει τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό στο εργαστήριο φυσικοχημίας. Τον κύριο Πεταλίδη και τους συνεργάτες του που συνέβαλαν τα μέγιστα για την πραγματοποίηση αυτής της έκθεσης. Τελευταία, αλλά όχι έσχατη, ευχαριστώ την εταιρεία TurkCell, την τουρκική εταιρεία που τόσο προσέφερε για την ποιοτική αναβάθμιση των ελληνικών μειωτικών εκπαιδευτηρίων της Σύμβρου και συγκεκριμένα χορήγησαν εξ ολοκλήρου τις αθλητικές πολιτιστικές εγκαταστάσεις, την τάξη τεχνολογίας και προσέφεραν 35 υπολογιστές στα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ όλες και όλους που μας τιμήσατε απόψε με την παρουσία σας. Αν επιτρέψετε να πω και μερικά στα τουρκικά. Σαν βακάνσα, σαν βασκόσλος, και με τίτο στον καν χαρζιούδο με διαλύσει, αν με φαντιλάρ, με φαντιλάρ, πώς κι άλλτινες, σάργιμς δίσσερε φλάντερδινες. Κιοκτσίαλα ήμρωζουν πινλάρτια γιλδεκ τα αρχιντε, γενή bir döneme daha tanıklık ediyoruz. 2010 yılında çalışmalarına başladığımız ve 16 Eylül 2013'te tekrar eski kimliğine kavuşan ilkokulumuzun açılışının Rum toplumuna verdiği heyecanı hep birlikte yaşamıştık. Sonrasında ilkokulumuzu orta ve lise bölümleriyle 2015 yılında pekiştirmiş ve 2017 yılında TürkCell'in destek ve katkılarıyla taçlandırılmıştır. Bu sürece bugün Avrupa'nın kültür başkenti Atina'da yeni bir katkı daha sunulmaktadır. Bu sergimizin ilk amacı İmroz Rum Ortaokul ve Lisesi'nde TürkCell'in sponsorluğunda yapılan Spor Kültür Tesisleri Botanik Bahçesi Teknoloji Sınıfı 35 adet bilgisayarın öğrencileri tahsisi gibi bizler için çok anlamlı ve değerli olan bu desteğe bir teşekkür ve vefa niteliği taşımaktadır. Sergimizin ikinci amacı ise Türk ve Yunan sanatçıları ortak bir projede bulundurarak sanat ve iletişimin önemini altını çizmek, her toplumda da dostluğun, dayanışmanın önemine dikkat çekmek ve birlikte üretmenin yeni bir boyutunu gündeme getirmektir. 50 yıl gibi uzun bir aradan sonra okullarına kavuşan İmroz Rum toplumu yeni bir heyecan ve azimle başka bir başarı öyküsüne imza atmaktadır. Bu zorlu süreç 3 ana unsur sayesinde buralara kadar gelebildi. Öncelikli olarak dayanışmanın gücü, sonra eğitim geleneğinin tarihsel geçmişi ve sağladığı kültür ve son olarak da geleceğe samimi bir kararlılıkla sahip çıkma arzusu. Bu çabalara destek veren başta adadaki toplum mensuplarına ve idarecilerine, her iki ülkenin diplomatik temsilcilerine, siyasi iradelerine, medya ve diğer kurum kuruluşlara, maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen dostlarımıza huzurlarınızda şükranlarımızı ifade ederiz. Katılımlarıyla bizleri bu sergide buluşturan ve değerli eserleriyle katkı sunan çok kıymetli sanatçılarımıza, koordinatörümüz Sayın Kiryakos Petalidis ve ekibine, TürkCell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akçay'a, Atina Belediyesi Kültür Salonu'nu bizlere tahsis eden Atina Belediyesi'ne, İmroz Eğitim ve Kültür Derneği olarak sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Atina'dan başlayan bu sanat ve kültür yolculuğunun her iki topluma da artı değer katması ve yeni güzelliklere vesile olmasını diler, saygılarımı sunarım. Sosyal Karışto, teşekkür ederim.
Κοντά μας είναι ο κύριος Λάκης Βίγκας, ο ιδρυτής και πρώην πρόεδρος του Εκπαιδευτικού και Πολιτιστικού Συνδέσμου Ιμβριών και εκπρόσωπός του στη σημερινή εκδήλωση και σε όλη την έκθεση, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Εκπροσωπώ, έχω τη μεγάλη χαρά να εκπροσωπώ τον ΕΠΣΕ εδώ, τον Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Σύνδεσμο της Ήμβρου. Έχετε διοργανώσει μια μεγάλη έκθεση, δύσκολη έκθεση με τη συμμετοχή πολλών εικαστικών δημιουργών και Ελλήνων και Τούρκων. Δεν είναι δύσκολη, είναι ευχάριστη. Διότι κανείς όταν θέλει να βοηθήσει την Ήμβρο και ειδικά το εγχείρημα των εκπαιδευτηρίων, νομίζω οποιαδήποτε προσπάθεια είναι πολύ ευχάριστη και ξεκουράζει τον άνθρωπο απέναντίας. Διότι αξίζει κανείς να συμβάλλει και όλοι οι παράγοντες, όχι μόνο οι Ήμβροι, αλλά και αυτοί που δεν είναι Ήμβροι, αλλά ασχολούνται και ενδιαφέρονται για την πρόοδο του ελληνισμού στην Τουρκία. Νομίζω όλοι μαζί μπορέσαμε και προχωρήσαμε και αξίζει τον κόπο να συνεχίσουμε την υποστήριξη αυτή προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι ένα μεγάλο εγχείρημα, ένα εγχείρημα το οποίο είναι παράδειγμα αλληλεγγύης, καλής συνεργασίας πολλών παραγόντων και θεσμών και προσώπων και νομίζω προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια. Σκοπός της έκθεσης είναι κυρίως για να τιμηθεί η Τουρξέλ για την υποστήριξή της αλλά και για τις χορηγίες της στα σχολεία της Ήμβρου. Ακριβώς, η Τουρξέλ είναι μια μεγάλη εταιρεία της τηλεφωνικής κινητής τηλεφωνίας. Έχει μια μεγάλη παρουσία στην Τουρκία, αλλά από την άλλη μεριά είχαν την ευγενή καλοσύνη να μας χορηγήσουν τις εγκαταστάσεις αυτές. Χορήγησαν εξ ολοκλήρου τις εγκαταστάσεις αθλητικές, πολιτιστικές, τεχνολογικές και την τάξη τεχνολογίας με 35 υπολογιστές. Οπότε εμείς σαν σύνδεσμο, σαν Ιμβριακή Εκπαιδευτική Κοινότητα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε και σκεφτήκαμε με τον εικαστικό, τον κύριο Κυριάκο Πεταλίδη, να οργανώσουμε την έκθεση η οποία θα ταξιδέψει. Είναι ένα ταξίδι πραγματικά πολύτιμο καλλιτεχνών, αλλά μεταφέρει βέβαια και τον κυρίως στόχο, το οποίο είναι η παιδεία, η επαναλειτουργία των σχολείων μετά 50 χρόνια στην Ήμβρο, που έχει μια μεγάλη παράδοση, ιστορία αιώνων. Και γι' αυτό και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και χαρούμενοι και είναι μεγάλη τιμή ότι ξεκινάμε από εδώ, από το κέντρο του πολιτισμού της Ευρώπης, σε αυτή την πρωτεύουσα που λέγεται Αθήνα και ότι εδώ φιλοξενούνται οι περισσότεροι και ζουν οι περισσότεροι Ήμβροι αδελφοί μας. Γι' αυτό και ξεκινάμε από εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Χωρίς να ακολουθούμε αυστηρό πρωτόκολλο, να ζητήσω έναν χαιρετισμό από τον Υπουργό Παιδείας, παντοτινό φίλο της πόλης και βεβαίως των Ελλήνων. Καλησπέρα σας. Με συγχωρείτε που άργησα. Είναι από τα λίγα κακά που δεν έχω συνήθως. Απλώς είχαμε στην δουλειά κάτι το έκτακτο. Θα ήθελα να πάμε κάποια χρόνια πίσω, όχι πάρα πολλά, και να σκεφτούμε αν τότε μας λέγαν ότι σήμερα στην Ήμβρο το σχολείο θα είναι όπως είναι, τι θα σκεφτόμασταν από μέσα μας. Θα λέγαμε τρελή είναι αυτή, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό. Και όμως σήμερα στην Ήμβρο επιτελείται κάτι μοναδικό. Και αυτό το οφείλουμε σε συγκεκριμένα άτομα. Το οφείλουμε σε μια κοινότητα που τον κάλεσε, το οφείλουμε προφανώς στην επιμονή του Πατριάρχη μας, το οφείλουμε στο Λάκη και το οφείλουμε βεβαίως στους εκπαιδευτικούς μας. Για μας η μεγάλη σημασία του εγχειρήματος στην Ήμβρο είναι σε έναν κόσμο που ομογενοποιείται να μπορέσουμε να κρατήσουμε τις διαφορετικότητες. Διότι μόνο με την καλλιέργεια των διαφορετικότητων εδραιώνεται η δημοκρατία. Η δημοκρατία δεν είναι κάτι διαδικαστικό, είναι κάτι το πολιτισμικό. Χαιρετίζουμε λοιπόν αυτόν τον χώρο όπου δεν αναπτύσσεται μόνο ένα σχολείο μας, αλλά ταυτόχρονα εδραιώνεται και η δημοκρατία, γιατί η συνύπαρξη των διαφορετικότητων είναι και η ουσία της δημοκρατίας. Να ευχαριστήσουμε πραγματικά όλο τον κόσμο που έχει δώσει τη ζωή του σε αυτό και ξέρω τι σημαίνει να είσαι δάσκαλος εκεί, ξέρω τι σημαίνει να πηγαίνεις από την πόλη κάθε λίγο και λιγάκι. Δεν θα μιλήσω για την έκθεση, θεωρώ ότι μιλάει μόνη της και δεν είναι ανάγκη ο Υπουργός Παιδείας να έχει άποψη για όλα τα πράγματα. Νομίζω χρωστάμε στον κύριο Καν ένα μεγάλο ευχαριστώ. Όχι,
Κάνε φέντη τσοκ τσοκ τη εκείνη. Συλλόγου Ιμβρίων Αθηνών, που με πολύ αγάπη αγκάλιασε αυτή την ιδέα και βοήθησε με τον τρόπο του την κίνηση στην Αθήνα. Καλησπέρα από την πλευρά μας. Πραγματικά θέλω να σας ευχαριστήσουμε και πραγματικά είμαστε πολύ ευτυχισμένοι που τόσοι φίλοι της Ίμβρου πραγματικά είναι εδώ. Δεν μπορώ να ξεκινήσω να λέω, γιατί σίγουρα θα ξεχάσω. Είναι μαζί μας υπουργοί, είναι μαζί μας δήμαρχοι, είναι μαζί μας πρόξενοι, είναι μαζί μας φίλοι από οργανισμούς από παντού και πραγματικά σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία αλλά και για τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια που μας προσφέρετε. Σήμερα έπρεπε να είναι βέβαια εδώ ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος όμως χθες άνοιξε τα σχολεία της Ίμβρου και έπρεπε να είναι στον αγιασμό. Και όταν λέμε τα σχολεία της Ίμβρου, μιλάμε πια για 47 παιδιά. Και όταν ο σύλλογός μας εδώ και πολλά χρόνια ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια για τα σχολεία, για την αναγέννηση της Ίμβρου, πραγματικά ούτε στα όνειρά μας, παρόλο που τα λέγαμε τον κύριο Βίγκα, δεν φανταζόμασταν ότι θα έχουμε 50 παιδιά, κοντά 50 παιδιά και ευελπιστούμε μέσα στον χρόνο να τα περάσουμε. Και είναι πολύ συγκινητικό. Ο Κώστας, που είναι Γενικός Γραμματέας ο Χριστοφορίδης, θα μεταφράσει και στα τουρκικά. Μεντέντε σε λαμέρ, έπειτα σε πόσχε μήνε δύο. Σα να πειραζόν και πάει Γιώργο Παπαδοδόρου, είναι στι Λέρο Βακάρκεν. Kime teşekkür edeceğimizi düşünüyorduk ve gerçekten çok zor bir duruma geldik. Çünkü hepiniz de teker teker çok farklı şekillerde bugüne dek bu ana gelmemize çok yardımcı oldunuz. Gerçekten ne kadar teşekkür etsek azdır teker teker hepinize, hepiniz kendinizi biliyorsunuz. İmroz'un size çok çok büyük bir borcu var. Aynı zamanda bu teşekkürümüz başkanımızın da bir teşekkürü, Bay Stelio Pulados. Şu anda İmroz'da okulların açılışı için orada bulundu. Dolayısıyla kendisi şahsen bunu bu teşekkürü size yöneltemedi. Bizim aracımızla yöneltiyor. Bu ana gelmemize gerçekten yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Και ιδιαίτερως βέβαια να ευχαριστήσουμε την Τούριξελ που είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Μας θυμάμαι την παρουσία της. Είναι ένας χορηγός ο οποίος βοήθησε τα σχολεία να αναβαθμιστούν ποιοτικά, γιατί μέσα από τις εγκαταστάσεις αυτές που γίνανε, που υπάρχει το θέατρο για πολιτιστικά δρόμενα, που υπάρχουν τα γήπεδα για να αθλούνται τα παιδιά, που υπάρχει το εργαστήριο ρομποτικής που είναι πρότυπο για οποιοδήποτε σχολείο, έχει βοηθήσει πάρα πολύ τα σχολεία να αναπτυχθούν και τα παιδιά πραγματικά να βρουν νέους δρόμους και να ασχοληθούν με πράγματα που τα αγαπάνε και τα θέλουν. Και βέβαια ευελπιστούμε η Τούριξελ να συνεχίσει να μας στηρίζει στο έργο μας. Türksel'e ne kadar teşekkür etsek bu konuda azdır. Çünkü bize şu anda okullarımıza sunulan altyapı gerçekten dünya kalitesinde. Hiçbir zaman ummadığımız bir kalitede bir altyapı bu. Ve çocuklarımıza yeni imkanlar, yeni bir gelecek sunma imkanını veriyor bize. Çok teşekkür ederiz bunun için. Τελειώνοντας, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Βίγκα, που ο κύριος Βίγκας, αν και δεν είναι Ίμβριος, δεν γεννήθηκε στην Ίμβρο, λέμε ότι είναι Ίμβριος, έχει γίνει Ίμβριος, πραγματικά μας έχει στηρίξει, ουσιαστικά είναι ο στρατηγός κατά κάποιο τρόπο το σχολείο της Ίμβρου, γιατί τα σχεδίασε, τα υλοποίησε όλα αυτά και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Όπως επίσης θα ευχαριστήσουμε και τον κύριο Πεταλίδη για όλη αυτή την οργάνωση που έχει κάνει, για όλες αυτές τις εκθέσεις που θα ακολουθήσουν, στηρίζοντας τα σχολεία στην Ίμβρο. Και βέβαια ευχαριστήσουμε όλους σας για την παρουσία σας. Ευχαριστούμε πολύ. Son teşekkür tabi Bay Lingas'a. Bay Lingas, Euros'un okullarını, Rom okullarının vizyoneri. Kendisi olmasaydı büyük oranda bu iş yapılamazdı, bu başarıya ulaşamazdık. Kendisine ne kadar çok teşekkür etsek azdık. Artık kendisi İmrozlu değil ama İmrozlu oldu. İçten kalbe teşekkür ederiz ona. Ve tabi Bay Petalitse, çünkü burada bize sunmuş olduğu bu kaliteli sergi için ne kadar teşekkür etsek azdır. Hepinize teşekkür ederim.
Κοντά μας έχουμε τον Γιώργο Παπαθεοδόρου, αντιπρόεδρο του Συλλόγου Ιμβρίου Αθηνών. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Σύλλογος Ιμβρίων Αθηνών στηρίζει τον εκπαιδευτικό και πολιτιστικό σύνδεσμο Ιμβρίων σε αυτήν την προσπάθεια να τιμήσει την Τουρξέλ για όλη την υποστήριξη και τις χορηγίες που έχει δώσει στα σχολεία της Ιμβρού. Ναι, ακριβώς. Τα υποστηρίζουμε και εμείς αυτή την προσπάθεια που ονομάζεται η Εικαστική Έκθεση Τέχνη στην Επικοινωνία. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που το κάνουμε αυτό, γιατί έχει να κάνει με τα σχολεία της Ιμβρού. Μέρος των εσόδων θα καταλήξουν στα σχολεία της Ιμβρού. Και βέβαια το σημαντικό είναι ότι τιμάμε και την Τουρξέλ, η οποία είναι ένας από τους μεγάλους χορηγούς, που ουσιαστικά έχουν κάνει πάρα πολλές εγκαταστάσεις στην Ιμβρό, θέατρα, εργαστήρια ρομποτικής, για αθλοπαιδίες, όλα τα γήπεδα που έχουν φτιαχτεί με τη χορηγία τους. Και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την Τουρξέλ και βέβαια περιμένουμε να συνεχίσει αυτή την υποστήριξή της. Έχουμε δει πολλές αλλαγές στην Ιμβρό τα τελευταία χρόνια σε αυτό το χώρο. Ναι, είναι εντυπωσιακό αυτό που γίνεται στην Ιμβρό. Χθες, μάλιστα, ο πρόεδρος του συλλόγου που δεν είναι εδώ σήμερα ήταν στην Ιμβρό, που έγινε ο αγιασμός των σχολείων που ξεκίνησαν και που σχεδόν έχουμε πλησιάσει τον αριθμό των 50 παιδιών. Που αν αυτό το σκεφτόμασταν πριν από 10 χρόνια, νομίζω ότι μάλλον θα λέγαμε ότι είναι κάτι απίστευτο και σχεδόν αδύνατο. Και όμως χθες ήταν 50 παιδιά που έχουν ξεκινήσει νήπια, προνήπια, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, παντού. Και είναι κάτι που μας ευχαριστεί πάρα πολύ και χαιρόμαστε γι' αυτό. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Και με ένα μεγάλο ζεστό χειροκρότημα να ζητήσω να έρθει κοντά μου ο ευεργέτης της Ιμβρού, γιατί εγώ δεν τον θεωρώ απλό χορηγό, κύριος Κάος Τριζίου. Mr. Minister, dear friends, there is only one person you should thank, and it is me to you. Because you have created an opportunity for us to contribute to this beautiful event. I want to thank especially to Lucky, my dear friend, and also to His Majesty Ecumenical Patriarch Bartholomeus. They created us an opportunity to put one stone into a beautiful bridge. I call Athens my second home, and I have many reasons for that. My grandfather was born in Thessaloniki. I was born in Boukada Prinkipo. I have fantastic business partners in Greece. And I'm married to a beautiful Greek woman. So, ευχαριστώ πολύ, and it's fantastic to be here. Thank you very much. Μαζί μας έχουμε τον Κάντερ Ζίογλου, τον πρόεδρο της εταιρείας τηλεπικοινωνιών Τουρξέλ. Welcome in Greece. Thank you very much. It's great to be here. This is an exhibition in order to thank the Tuxcell company for all that have been done in Imbros Island to help the schools. Well, actually, there is only one person who should thank, and it is me, because it has been an opportunity for us to give back to the community in Imbros, and we are very glad and we are indebted to Ecumenical Patriarch Bartholomeus and Lucky Vingas in terms of asking our help to put a sports complex and also a technology laboratory into the Imros school. I am so happy to hear that now there are 47 children in this school, and as a company, Tuxcell, we distribute 1% of our total revenues every year to cultural events, sports and education, and I look forward to actually working with Lucky to find new ways of giving back. Τον ευχαριστήσαμε για την βοήθεια που έχουν δώσει και την υποστήριξη στα σχολεία της Ιμβρού και αντιθέτως μας είπε ότι θα πρέπει να μας ευχαριστήσει αυτός και τον Πατριάρχη και τον Λάκη Βίγκα για την δυνατότητα που υπήρχε να κάνουν ένα έργο, να βοηθήσουν τα σχολεία της Ιμβρού, καθώς η εταιρεία Τουρξέλ δίνει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των εσόδων της ακριβώς για να βοηθήσει σε κοινωνικές αθλητικές δραστηριότητες. You are partially Greek, let's say. No, I am actually 100% Turkish. But my grandfather was born in Thessaloniki. He was subject to the population exchange in the 20s. I was born in Boukada, Prinkipo, and I'm married to a beautiful Greek woman. But I'm Turkish. Το ρωτήσαμε αν είναι καθόλου Έλληνας, καθώς έχει γεννηθεί στην Θεσσαλονίκη ο παππούς του, όμως είναι Τούρκος, παρόλα αυτά είναι παντρεμένος με Ελληνίδα και αγαπάει την Ελλάδα.
Thank you so much for everything you have done, and we hope that this exhibition is going to be exactly as it has to be, a bridge between Greece and Turkey, from Athens to Thessalonica to Istanbul, Smyrna and Imbros Island. Yes, together we are beautiful. Thank you. Thank you so much. Και πριν προχωρήσουμε να σας δώσω στοιχεία για το εικαστικό κομμάτι της έκθεσης που είχα τη χαρά να επιμεληθώ, να ζητήσω να δώσει έναν πολύ σύντομο χαιρετισμό ο τέος Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, ο κύριος Ευάγγελος Σέγκερης, πρέσβης βεβαίως στον βαθμό, που μας κάνει τη χαρά να είναι, την τιμή να είναι απόψε μαζί μας. Αλλά επειδή είναι πρόσφατη η επιστροφή από την πόλη, είναι μόνο ένας μήνας και είναι έτσι νοπά και οικεία και τα πρόσωπα και τα γεγονότα, ήθελα και από πλευράς μου να ευχαριστήσω τους διοργανωτές, να εκφράσω τη χαρά και τη συγκίνησή μου που βρισκόμαστε εδώ οικογενειακώς. Είχα έτσι την τύχη και την ευτυχία την τριετία που ήμουν, που εμπιστεύτηκε η πατρίδα τα καθήκοντα του Γενικού Προξένου της Ελλάδος στην πόλη 2015-2018. Να βιώσω από κοντά την εκπαιδευτική αναγέννηση της Ήμπρου, έτσι όπως περιέγραψε ο κ. Υπουργός και ο κ. Βίγκας και όλοι. Και πράγματι, στις πολλές επισκέψεις μας στην Ήμπρου, συγκινούμασταν και εμείς να βλέπουμε τους γονείς, τους μαθητές. Και εμείς ως γονείς είχαμε τη χαρά να έχουμε τρία παιδιά στα ομογενειακά σχολεία στην πόλη, δύο απόφοιτες του ζωγραφείου και έναν απόφοιτο του Ζαπίου Δημοτικού, είναι και εδώ κοντά μας σήμερα. Οπότε αισθανόμαστε ιδιαίτερη συγκίνηση. Ευχόμαστε καλοτάξινη έκθεση, καλή πρόοδο στα παιδιά μας και να είναι όλα καλά έτσι για την ομογένεια της πόλης της Ήμπρου, της Τενέδου και γενικώς να είναι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνετε. Ευχαριστώ. Και τώρα να σας πω κάποια πράγματα για την έκθεση, όχι με την δημοσιογραφική μου ιδιότητα, μια και ξέρετε οι περισσότεροι βρίσκομαι στην πόλη τα τελευταία χρόνια διευθύνοντας την ομογενειακή εφημερίδα ΙΧΟ, όπου κοντά μας είναι και ο εκδότης μας, ο Ανδρέας Ραμπόπουλος. Ένα χειροκρότημα, να το καλωσορίσω. Αλλά θα σας μιλήσω σαν εικαστικός εκμελητής, διότι είναι η παράλληλη μεγάλη αγάπη. Η ζωγραφική είναι τέχνη αλλά και μορφή επικοινωνίας, όπως η γλυπτική και η φωτογραφία. Η γλώσσα των εικόνων που εκφράζεται με το χέρι επικουρείται από το συνέστημα και το μυαλό. Επιμελούμενος στην συγκεκριμένη συλλογή των έργων που συνθέτουν την έκθεση του Ξέλη Τέχνη στην επικοινωνία, ήρθαν διάφορες σκέψεις σχετικά με τη συνύπαρξη και την παρουσίαση των έργων, ώστε να είναι περισσότερο οικεία η προσέγγιση και η επικοινωνία του φιλότεχνου επισκέπτη με τον καλλιτέχνη δημιουργό. Κατέληξα ότι θα πρέπει να δημιουργείται ένα κλίμα άμεσης επικοινωνίας μεταξύ των πρωταγωνιστών και των παρατηρητών των έργων, στους χώρους που παρουσιάζονται. Ένα απολαυστικό ταξίδι χαράς, αυτό που η τέχνη σε όλες τις εκφάνσεις της ξέρει να προσφέρει, ανοίγοντας παράθυρα σε άλλους τόπους, σε άλλες εποχές, σε άλλους συναισθηματικούς κόσμους. Εξάλλου, ο ρόλος του επιμελητή μιας εικαστικής συλλογής είναι όπως ο ρόλος που ξεναγού σε ένα ταξίδι, ο οποίος μας δείχνει και μας βοηθά να καταλάβουμε πράγματα που ίσως προσπερνούσαμε. Βέβαια, στην καλλιτεχνική δημιουργία κυριαρχεί το υποκειμενικό, το προσωπικό, ο αυθορμητισμός, πολλές φορές το τυχαίο και φυσικά η έμπνευση, πράγματα που δεν μπαίνουν σε κανόνες και καλούπια. Εν τούτης, στόχος μου είναι να σας παρουσιάσω τα έργα από μια πιο διδακτική γωνιά και οι επιχειρούμενες αναλύσεις έχουν βασικό στόχο τη διδακτική και όχι σαφώς τον εντυπωσιασμό μέσα από τις δυσνόητες ερμηνείες και τους ακαθόριστους όρους. Στην έκθεση... Τι είναι έκθεση, θα βάλω διαγώνισμα μετά, είναι και ο υπουργός εδώ, προσέξτε τι θα γράψετε. Σας το λέω. Στην έκθεση συνυπάρχουν διάφορες σχολές που τα έργα τους κάθε μιας ξεχωρίζουν με τα έργα της άλλης και μάλιστα δεν μπορούν να συγκριθούν μεταξύ τους. Είναι ανώμια με ιδιαίτερα εικαστικά χαρακτηριστικά και οι συγκρίσεις πρέπει να γίνονται μεταξύ ιδίων, πράγμα που είναι, είναι ανεφάρμοστο, αφού διαφορετικοί είναι μεταξύ τους και οι 50 χαρακτήρες των δημιουργών τους, με διαφορετικές καταβολές και στάσεις ζωής. Εξάλλου, ο σουρεαλισμός, ο δανταϊσμός, ο συμβολισμός, ακόμη και ο εξπρεσιονισμός και άλλες σχολές απαιτούν μια ειδική προσέγγιση. Έχουν στόχο να περάσουν μηνύματα, περιέχουν πολλές φορές ένα κρυμμένο
κάποιο νόημα που δεν είναι ορατό με την πρώτη ματιά. Η αδυναμία αυτής της προσέγγισης κάνει τον επισκέπτη να προσπερνά στην καλύτερη περίπτωση ή να απορρίπτει το έργο στη χειρότερη. Εγώ προσπάθησα να το αποφύγω αυτό το παιχνίδι του εντυπωσιασμού, αφού πιστεύω ότι όλα τα έργα θέλουν απλά την προσοχή σας και λίγα λεπτά από τον χρόνο σας. Είναι πραγματικά πολύ όμορφο να έχεις την αίσθηση της επικοινωνίας με τον καλλιτέχνη, απολαμβάνοντας την τέχνη πέρα από τα όρια. Αυτό που θέλω για να σας δώσω ένα μπούσουλα βλέποντας τα έργα, να προσέξετε ότι ξεκινάνε από τις πρώτες μορφές επικοινωνίας που ήταν η κάρτα, το γράμμα και το τηλέφωνο από κλασικό περιπτερά της γειτονιάς. Οι παλαιότεροι θα θυμόσαστε ότι κάποιος τηλεφωνούσε στον περιπτερά και ο περιπτεράς έβγαινε στη γειτονιά και φώναζε σε θέλουν τη Μαρία στο τηλέφωνο. Αυτά λοιπόν οι καλλιτέχνες μας έχουν προσπαθήσει να αποτυπώσουν. Στη συνέχεια προχωράμε στις σύγχρονες μορφές τέχνης και στην επικοινωνία μέσω κινητού. Θα δείτε πολλά έργα που απεικονίζουν αυτή τη σκηνή και βέβαια την καλωδιακή σύνδεση για την επικοινωνία. Στη συνέχεια έχουν άλλες μορφές τέχνης, όπως είναι τα κλασικά περιστέρια, γιατί το πάνε το γράμμα τα περιστέρια δεξιά και αριστερά και περνάνε το μήνυμα. Έχουμε την επικοινωνία με τα ποδήλατα, με τα αυτοκίνητα, την επικοινωνία στοιχείων της φύσης. Όλοι οι καλλιτέχνες και οι 50, μισοί Έλληνες, μισοί από την Τουρκία, προσπάθησαν μέσα από το έργο τους να περάσουν αυτό το μήνυμα. Και κάτι που είναι επίσης σημαντικό, προσπάθησαν με αυτά τα έργα να σας συγκινήσουν, να σας παροτρύνουν, να τα αποκτήσετε, να τα πάρετε στις ιδιωτικές συλλογές σας. Είναι πραγματικά ιδιαίτερες τιμές, γιατί μην ξεχνάτε, είναι ιερός ο σκοπός. Οι καλλιτέχνες τα προσφέρουν και η ίδρυμα περιμένει την αγάπη σας για να ενισχυθεί όλο το εκπαιδευτικό σύστημα. Είναι σπουδαίο το έργο που γίνεται στην Ήπειρο, είναι πολλές οι ανάγκες και νομίζω και εσείς είσαστε ικανοί και είσαστε δυνατοί να συνεισφέρετε με τον τρόπο σας σε αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Μαζί μας είναι ο δημοσιογράφος και εικαστικός επιμελητής της έκθεσης, Κυριάκος Πεταλίδης. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην Τουρξέλ, η τέχνη στην επικοινωνία. Σας ευχαριστούμε. Διοργανώσατε μία πολύ ωραία, πολύ μεγάλη έκθεση με τη συμμετοχή πολύ μεγάλων δημιουργών. Και πολύ δύσκολη θα έλεγα, γιατί πραγματικά δεν είναι εύκολο να συνυπάρχουν 50 εικαστικοί δημιουργοί με 110 έργα τους στον ίδιο χώρο και να συνομιλούν μεταξύ τους. Να πούμε ότι τα έργα αυτά είναι προς πώληση. Είναι προς πώληση και ο σκοπός είναι ιερός. Τα έσοδα θα προσφερθούν στην Ήμβρο για να ενισχυθεί το εκπαιδευτικό σύστημα, τα σχολεία της Ήμβρου που τόσο το έχουν ανάγκη. Και από ό,τι βλέπω, ο κόσμος ανταποκρίνεται στο κάλεσμα αυτό. Ναι, πραγματικά υπάρχει ευαισθησία παρά την κρίση που αντιμετωπίζουμε όλοι μας. Είναι καλές οι τιμές, είναι μεγάλη η αγάπη του κοινού για την Ήμβρο και νομίζω όλο αυτό μπορεί να δέσει πολύ δημιουργικά και αποδοτικά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ. Μαζί μας είναι η Σοφία Βόσου, η οποία ήρθε σήμερα να επισκεφθεί τα εγκαίνια και την έκθεση. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Βρίσκομαι εδώ με πάρα πολύ χαρά. Είναι αγαπημένος φίλος ο Λάικς ο Βίγκας και ήρθα κι εγώ να στηρίξω με την παρουσία μου την προσπάθεια αυτή που γίνεται. Είναι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή να έχουμε στην Ήμβρο 47 παιδιά μαθητές και είναι πολύ ωραίο που είναι προσπάθεια και ελληνική και τουρκική παράλληλα. Αυτό μας δείχνει ότι τελικά οι άνθρωποι όταν έχουν αγάπη μέσα τους μπορούν να καταφέρουν πολλά. Και μας δείχνει επίσης και το έργο του Πατριάρχη μας που είναι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή. Είναι και η καταγωγή από εκεί, αλλά κρατεί πάρα πολλά πράγματα καλά στα χέρια του αυτή τη στιγμή. Μία κοινή προσπάθεια για τα σχολεία της Ήμβρου και μία κοινή προσπάθεια για τη σημερινή έκθεση. Αυτό. Η σημερινή έκθεση έχει υπέροχα έργα. Είναι Έλληνες και Τούρκοι καλλιτέχνες μαζί, Τούρκοι και Έλληνες. Και αυτό δείχνει ότι η τέχνη δεν έχει σύνορα, παιδιά. Οι προσπάθειες, οι σωστές του πολιτισμού δεν έχουν σύνορα, ούτε κακίες μέσα, ούτε τίποτα. Είναι πολύ ωραία πράγματα αυτά και πρέπει να τα στηρίζουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ, να είστε καλά. Thank you.
από τα εγγένεια της έκθεσης Turkcell, η τέχνη στην επικοινωνία, που διοργανώνεται στην αίθουσα Μελίνα του Δήμου Αθηναίων από τον Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Σύνδεσμο Ύμβρου, για να τιμηθεί η εταιρεία Turkcell για τη χορηγία και την υποστήριξή της στα σχολεία της Ύμβρου, για το nstv.gr, Εριέλα Χρυσού.